Ερωτώμενος από Τούρκους δημοσιογράφους για τις πρόσφατες ελληνικές ασκήσεις που έγιναν σε νησιά του Αιγαίου, που η Άγκυρα θεωρεί πως πρέπει να αποστρατιωτικοποιηθούν, ο Μευλούτ Τσαβούσογλου εξαπέλυσε ευθεία απειλή κατά της Ελλάδος, ανεβάζοντας για μία ακόμη φορά το θερμόμετρο της έντασης. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, κατά τη διάρκεια των δηλώσεων που έκανε μετά τη συνάντηση που είχε με τον ομόλογό του της Ρουμανίας, είπε χαρακτηριστικά: «Αυτά τα νησιά, στα οποία αναφερόμαστε και κάποια άλλα νησιά, δόθηκαν στην Ελλάδα από τις συνθήκες ειρήνης της Λοζάνης του 1923 και των Παρισίων το 1947 με έναν όρο: η Ελλάδα δεν μπορεί να τα εξοπλίσει. Ο λόγος? Γιατί το όνομα αυτής της συμφωνίας ήταν κάποτε Συνθήκη Ειρήνης και επομένως η Ελλάδα δεν μπορεί να φέρει όπλα σε αυτά τα μέρη. Τώρα η Ελλάδα παραβιάζει ευθέως αυτές τις δύο συμφωνίες. Με άλλα λόγια, παραβιάζει τη συμφωνία. Εναντίον ποιου το κάνει? Το κάνει εναντίον της Τουρκίας. Δηλαδή, η Ελλάδα είναι στην πραγματικότητα εκείνη που δεν θέλει την ειρήνη. Γιατί παραβιάζει τις συνθήκες ειρήνης». Φυσικά, όταν εξετάζουμε τις απαντήσεις τους μετά την αποστολή των επιχειρημάτων μας, βλέπουμε ότι πρόκειται απολύτως για πολιτική δημαγωγία. Επειδή η αδικία σήμερα δεν μπορεί να αποκαλυφθεί, έτσι στο τέλος της ημέρας, σε αυτές τις επιστολές που στείλαμε, υπάρχει μια σύνδεση μεταξύ του καθεστώτος αυτών των νησιών, του καθεστώτος των αποστρατιωτικοποιημένων νησιών και της κυριαρχίας. Και αν η Ελλάδα δεν σταματήσει αυτή την παραβίαση, θα αμφισβητηθεί η κυριαρχία τους. Ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατόν να παραμείνουμε σιωπηλοί απέναντι σε αυτό. Με άλλα λόγια, η Ελλάδα, η οποία παραβιάζει το καθεστώς των αποστρατιωτικοποιημένων νησιών, πρέπει να σταματήσει τις παραβιάσεις σε αυτά τα νησιά. Είτε η Ελλάδα υποχωρεί και τηρεί αυτές τις συμφωνίες, είτε κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο πρόεδρός μας είπε μια νύχτα ξαφνικά. Με άλλα λόγια, δεν είναι δυνατόν να παραμείνουμε παθητικά ανέστητοι μπροστά σε αυτές τις απειλές εναντίον μας. Η Ελλάδα, που δεν θέλει ειρήνη εδώ και δεν συμμορφώνεται με το σύμφωνο, δεν συμμορφώνεται με δύο συμφωνίες. Ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να παραμείνουμε σιωπηλοί απέναντί τους. Θα συνεχίσουμε να λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα τόσο σε νομικό επίπεδο μέσω των διεθνών οργανισμών, ιδίως στον ΟΗΕ, όσο και στο πεδίο της μάχης. Θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα. Οπότε η Ελλάδα δεν πρέπει να ξεχνά ότι όποιος παίρνει ανέμους θερίζει θύελλες. Οπότε αν δεν θέλετε την ειρήνη, θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται. Μια νύχτα ξαφνικά.